και κρισιμότερο της διαδικασίας. Η ουσία του πράγματος. Για να χρειάζεται η κυβέρνηση λεφτά και να τραβάει λεφτά από τα αποθεματικά, εδώ αυτό που καταλαβαίνω δεν έχουμε μία. Όχι δεν έχουμε λεφτά να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στους δανειστές, δεν έχουμε μία. Και μάλιστα αν λάβω υπόψη με αυτά που είπε σήμερα το πρωί ο κύριος Μάρδας, πρέπει να μας λείπουν κανένα 400 εκατομμύρια για μισθούς και συντάξεις. Και το ερώτημα είναι, εντάξει για την πράξη νομοθετικού θα πείτε, το ερώτημα είναι αν δεν τα δώσουν οι δήμαρχοι τι κάνουμε. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ στενό πλαίσιο οικονομικής ασφυξίας στην οποία προσπαθούν να επιβάλλουν οι δανειστές. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί προσπαθούν να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί μέτρα τα οποία δεν είναι ότι δεν τα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο ελληνικός λαός τα απέρριψε στις 25 του Γενάρη. Μάλιστα. Δεν έχει κάποιο νόημα να κυβερνά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ για να δεχτούν περαιτέρω μειώσεις συντάξεις, περαιτέρω αποσάρθρωση των εργασιακών. Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση στην επόμενη Δεν μπορεί να πάει σε μια συμφωνία η οποία όχι μόνο ότι χειροτερεύει, αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, η οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση, είτε στα εργασιακά είτε στα ασφαλιστικό, πρόκειται να ισοπεδώσει εντελώς την ελληνική κοινωνία. Πάντως, προς το παρόν, λοιπόν, κυρία Σβίγκου, εσείς χειροτερεύετε την κατάσταση του λαού, διότι όταν δεν έχετε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις, κατά παραδοχή του αρμοδιότερου υπουργού, που είναι ο κύριος Μάρδας. Και λέει ότι μας λείπουν λεφτά. Εσείς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε σήμερα ότι δεν θα βάλετε χέρι στις καταθέσεις. Τι θα κάνετε από αυτό, κύριε οικονόμου, αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα πριν, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε και στο πλαίσιο μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης, είναι πολιτικά επιβεβλημένο και νομίζω ότι δίνει και χώρο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση το να μπορεί να μεταφέρει, γιατί δεν μιλάμε ότι αυτό που λέμε είναι για μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων και το ότι η λειτουργία των ΟΤΑ και των υπολείπων οργανισμών είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα ταμιακά διαθέσιμα αυτά θα τοκίζονται με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από ότι αυτό που είχαν στις εμπορικές τράπεζες. Είναι πλήρως εγγυημένες οι καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία σχεδόν επιχαίρει αυτή την οικονομική ασφυξία την οποία επιφέγει αυτή την οικονομική ασφυξία την οποία μας έχουν επιβάλει οι δανειστές με καθαρά όρους λαϊκιστικής δημαγωγίας. Όταν οι ΟΤΑ έχουν περικοπές εδώ και 5 χρόνια κανείς από την κυβέρνηση τότε και κανείς από τους αυτοδιοικητικούς, τους τότε κυβερνητικούς αυτοδιοικητικούς δεν έβλεπα να κινητοποιείται ενάντια σε αυτή την πολιτική λιτότητας και ασφυξίας που είχαν επιβάλει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στους αυτοδιοικητικούς. Βλέπουμε τώρα να εξανίστανται. Νομοθετικού περιεχομένου. Σας λέω το εξής. Δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποιο νομοσχέδιο το οποίο να έχετε και να ψηφίζετε άμεσα για το οποίο θα μπορούσε να μπει σε αυτό μια τέτοια τοπολογία. Προφανώς και είναι μια έκτακτη ανάγκη και μια έκτακτη συνθήκη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε την ουσία χωρίς ούτε καταστροφολογία και χωρίς χρεοκοπολογία την οποία έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση, κυρία Σβίγκου, ήταν πάρα πολύ σκληρή όταν έκανε τέτοιες ενέργειες. Και εκείνη για έκτακτους λόγους το έκανε, δεν το έκανε από βίτσιο. Οι έκτακτοι λόγοι που επικαλείται τότε η κυβέρνηση ήταν για περαιτέρω μειώσεις συντάξεις και μισθούς. Ήταν πράξεις οι οποίες όχι μόνο δεν εξασφάλισαν τις ικανότητες Ελλάδας της διαπραγμάτευσης, αλλά τις υπονόμευαν κιόλας. Θα σας πει τώρα λοιπόν κύριε Πλεύρη για να δούμε και την άλλη πλευρά. Δεξιός άνθρωπος και δεν εφαρμόζεται τους νόμους.